Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι με 92 Film. Είμαι ο Τζιοβάνι Ιωάννου και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε ακόμη ένα δικό σας ερώτημα που έχει να κάνει με την φωτογραφική μηχανή της Olympus ή πλέον OM System. Γενικά μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, οπότε λέω ας τις απαντήσω σε βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπα για το πώς επέλεξα την OM System ή αλλιώς Olympus, όπως θέλετε πείτε την, σε σχέση με την Canon, γιατί παράτησα την Canon, έφυγα από την Canon. Το έχω απαντήσει αυτό, το μικρό μέγεθος και άλλα. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο. Και σήμερα μου γράφετε αν μπορείς να τραβήξεις βίντεο με αυτήν την φωτογραφική μηχανή, αν μπορείς να κάνεις βίντεο. Και βέβαια μπορείς να κάνεις βίντεο με αυτήν την φωτογραφική μηχανή. Έτσι, έχουμε σταθεροποίηση στο σώμα, έχουμε πρώτα απ' όλα μια Olympus φωτογραφική μηχανή Ε10, η οποία έχει σταθεροποίηση 5 αξώνων στον αισθητήρα, στο σώμα, και αν βάλουμε και έναν πιο ακριβό φακό, έχουμε σταθεροποίηση και στο φακό. Βέβαια δεν το χρειαζόμαστε, δεν τη χρειαζόμαστε αυτή τη σταθεροποίηση του φακού. Λοιπόν, ξεκλειδώνω το φακό για να σας δείξω, να σας βγάλω ένα βιντεάκι, ακόμα και ας βγάλω βιντεάκι εδώ, 3, 2, 1. Κοιτάξτε, αυτή η φωτογραφική μηχανή, όπως καλά γράφετε κάποιοι, δεν έχει θύρα για μικρόφωνο. Έχει USB και HDMI, δεν έχει θύρα για μικρόφωνο. Οπότε, τι κάνουμε όταν δεν έχουμε θύρα για μικρόφωνο σε μια φωτογραφική μηχανή? Έχουμε το μικρόφωνο εδώ της φωτογραφικής μηχανής, τα δύο μικρόφωνα που έχει. Έχει καλό ήχο από τα μικρόφωνα, αλλά εμείς δεν θέλουμε τον ήχο από τα μικρόφωνα, θέλω τον ήχο από την GoPro. Ωραία. Βάζω εδώ τη φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφική μηχανή βέβαια αναγνωρίζει και πρόσωπα η συγκεκριμένη. Θα αναγνωρίσει το πρόσωπό μου άμεσα. Λοιπόν, βάζω το κλίστρο μου στο 50. Ωραία. Το ISO μου στο αυτόματο. Τα έχω ρυθμίσει όλα. Κρατάω τη φωτογραφική μηχανή στο ίδιο σημείο με την GoPro και αρχίζω να γράφω. Ωραία. Αρχίζω να γράφω. Τι κάνω όταν θέλω να γράψω ήχο από την GoPro, ας πούμε? 3, 2, 1, γράφουμε και συγχρονίζω τους ήχους. Συγχρόνισα τους ήχους. Όταν κάνω το μοντάζ, θα ενώσω τα δύο κομμάτια του ήχου πολύ πιο εύκολα. Θα ακούσω τον ήχο από την κάμερα αυτή, θα ακούσω και από την GoPro, θα αφήσω την GoPro τον ήχο και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ είμαστε με την Olympus, την Ε10, και εδώ είμαστε στην GoPro. Αυτή είναι η διαφορά στην εικόνα από GoPro σε Olympus. Πιστεύω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τον ήχο τον παίρνουμε από την GoPro πάντα, συγχρονίσαμε τον ήχο. Και γενικά μια πάρα πολύ μικρή φωτογραφική μηχανή, το βλέπετε κιόλας, μια πάρα πολύ μικρή φωτογραφική μηχανή που μπορεί να κάνει πραγματικά τα πάντα, ακόμη και βίντεο, και σταθερό βίντεο πιστεύω. Θα το δούμε και μαζί, ότι το βίντεο θα είναι αρκετά σταθερό. Λοιπόν, σας δείχνω λίγο και εδώ, γύρω-γύρω. Και κλείνω το βίντεο από την Olympus. Και πάμε πάλι στην GoPro. Εδώ είμαστε. GoPro λοιπόν, Olympus. Το τραβήξαμε το βιντεάκι. Πιστεύω να σας άρεσε. Δεν το έχω δει ακόμα, δεν ξέρω πως τι διαφορές μπορεί να έχει με την GoPro. Βέβαια και αυτή βολεύει να κάνει βιντεάκια έτσι μικρά, δηλαδή είναι ελαφριά, μπορείς να τη βάλεις πάνω σε ένα τριποδάκι και να κάνεις τη δουλειά σου. Αναγνωρίζει πρόσωπα, κάνει focus παντού και πάντα αυτόματο. Έχει το stabilizer της, το 5 αξώνων στο σώμα, στον αισθητήρα, οπότε είμαστε μια χαρά. Και την GoPro να μην έχουμε, μπορούμε να κάνουμε βίντεο. Βέβαια
Κάθεσε να την βάλω στο λαιμό. Εδώ είμαστε. Βέβαια, έχω κολλήσει λίγο με τα βίντεο της GoPro. Η GoPro για τα βίντεο και ειδικά αυτά τα βίντεο που θέλω να κάνω εγώ και από εδώ και στο εξής θα δείτε και βίντεο στο κανάλι με street φωτογραφία και διάφορα είδη φωτογραφίας, θα προσπαθήσω με την GoPro να σας παίρνω μαζί μου. Γενικά ήθελα πάντα και πλέον πιστεύω ότι έχω αρχίσει να τα καταφέρνω να έχω μικρές φωτογραφικές μηχανές που έχουν αρκετά καλή ποιότητα. Εντάξει, δεν μπορεί να έχουν την εξαιρετική, την τέλεια ποιότητα, αλλά έχουν αρκετά καλή ποιότητα. Δηλαδή μια GoPro για βίντεο έχει αρκετά καλή ποιότητα αυτή τη στιγμή. Μπορώ να τραβάω τα βίντεό μου, να τα ανεβάζω στο YouTube και να παίρνω μια καλή ποιότητα και σε πολύ μικρό μέγεθος, με stabilizer, χωρίς να χρειάζομαι gimbal, χωρίς να χρειάζομαι τίποτα άλλο. Επίσης, αυτό ήθελα και στη φωτογραφία. Και ακόμα και στο βίντεο. Μπορώ να τραβήξω βίντεο με αυτό εδώ το εργαλειάκι, το είδατε κιόλας, με το ένα χέρι να την κρατάω, να τραβάω το βιντεάκι μου, να παίρνω τον ήχο είτε από ένα καταγραφικό, έχω καταγραφικό ας πούμε της Olympus από παλιά, μπορώ να βάλω το καταγραφικό, να ανοίξω και την κάμερα, να συγχρονίσω τον ήχο της κάμερας με το καταγραφικό, όπως σας είπα 3-2-1 γράφουμε, βαράς και ένα παλαμάκι, συγχρονίζεις τους ήχους στο μοντάζ, κρατάς τον ήχο από το καταγραφικό, πετάς τον ήχο της κάμερας και είσαι έτοιμος. Δεν χρειάζεται ας πούμε η κάμερα να έχει πάνω τέτοιο, εντάξει, αν είχε πάνω είσοδο για μικρόφωνο η κάμερα θα ήταν πολύ πιο εύκολο το μοντάζ, δεν θα χρειάζονταν να κάνεις συγχρονισμούς ήχους και τέτοια. Βέβαια, όταν έχεις ένα εξωτερικό καταγραφικό και καταγράφεις τον ήχο θα το καταγράψεις ακόμα καλύτερα. Ακόμα και στη τώρα κατέγραψε τον ήχο με την GoPro. Ακόμα και στην GoPro για να καταγράψω τον ήχο δεν αφήνω το μικρόφωνο της GoPro σαν GoPro. Χρησιμοποιώ το media, τη θήκη media που έχει η GoPro, που έχει πάνω το μικρόφωνο της, ούτως ώστε να μην ακούγεται τόση πολύ φασαρία από αέρα και από το ό,τι άλλο δίποτε μπορεί να πάρει το μικρόφωνο της GoPro σαν GoPro όταν είναι μόνη της. Έτσι και στην Olympus μπορώ να βάλω το καταγραφικό μου, μπορώ να σας το δείξω αυτό αν θέλετε, να βάλω ένα καταγραφικό που έχω της Olympus με ένα Rode κατευθυντικό μικρόφωνο που έχω, πολύ μικρό το micro, νομίζω είναι το Rode, που έχω χρόνια, να τα βάλω, να συγχρονίσω τους ήχους, να τα δουλέψω μαζί και να πάρω το αποτέλεσμα που θέλω από το μοντάζ, τον ήχο που θέλω από το μοντάζ και να έχω πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το να είχα μια είσοδο πάνω στην μηχανή. Δεν μου χρειάζεται ούτε αυτό. Το μόνο που μου χρειάζεται, σταθεροποίηση, ένας φακός μου να είναι ψηλοοξύς έτσι για να μπορώ να βγάλω ένα καθαρό βίντεο, ωραία χρώματα, τα χρώματα εδώ πέρα είναι μοναδικά για εμένα, δεν έχει πολύ συμπιεσμένο βίντεο, δεν βγάζει πολύ συμπιεσμένο βίντεο. Έχει επιλογές δηλαδή μέσα, οπότε θα σου βγάλει και ένα καλό βίντεο με μια καλή ποιότητα. Δεν είναι βιντεοκάμερα, δεν είναι Blackmagic, δεν είναι κάποια Sony A7S3. Είναι μια φωτογραφική μηχανή που το σώμα της το βρίσκει σχεδόν τσάμπα για αυτό που κάνει και κάνει τη δουλειά σου, τέλος. Δεν είναι όμως βιντεοκάμερα, σίγουρα. Δεν είναι Blackmagic, δεν μπορεί να τη συγκρίνει μια Blackmagic. Αυτά που κάνει Blackmagic δεν τα κάνει αυτή. Αλλά κάνει ένα αξιοπρεπέστατο βίντεο, για αυτά που χρειάζομαι εγώ τα κάνει. Γι' αυτό και την έχω στα χέρια μου. Ό,τι άλλη απορία έχετε, τη γράφετε στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφές στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μεγαλώσει το κανάλι, η ομάδα, να κάνω και άλλα βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like. Στα σχόλια γράφετε απορίες που έχετε και τις λύνουμε μαζί. Προσπαθώ να απαντάω σε όλους, σε όλους όμως. Όποτε έχω χρόνο, έτσι, μπορεί κάποια στιγμή να μην έχω χρόνο να μην απαντήσω σε κάποιον, αλλά σίγουρα μέσα σε έναν μήνα περιθώριο ας πούμε θα απαντήσω σε όλα τα σχόλια. Λοιπόν, αυτή είναι η Olympus, η νέα κάμερα. Μελλοντικά θα έρθουν και βίντεο με άλλα μοντέλα από Olympus ή πλέον OM System. Να μείνετε στο κανάλι, να έχετε κάνει εγγραφή για να δείτε όλα τα καινούργια βίντεο. Σας κλείνω με λίγο από αυτήν την συγκλονιστική θέα.
Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!